έκρηξη οργής πολιτών με φόντο τους λόφους σκουπιδιών και τις αυτοσχέδιες κομματερές, οι οποίες πνίγουν το Ηράκλειο. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στην περιοχή Μπεντεβή κάτω από τη γέφυρα της Εθνικής Οδού. Εικόνες ντροπής και στην ευρύτερη περιοχή Τρεις Βαγιές. Σε κλειό σκουπιδιών αρκετά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες στην οδό Στεφανογιώργη στην περιοχή Τρεις Βαγιές. Εικόνες ντροπής λένε οι πολίτες. Έσχος. Αυτά να τα λέτε του κυρίου που είναι πέραση στην καθαριότητα και του δημάρχου μας, του περιβόητου. Μόνο στη γειτονιά του δήμαρχου δεν είναι έτσι. Απαράδεκτες. Απαράδεκτες. Περνάω πάνω από ένα μήνα είναι τα συγκεκριμένα εδώ. Έχετε εδώ φορτηγό με μπολντόζα και τα φορτώνει. Ναι. Την επόμενη όμως ακριβώς το πρωί πάλι το ίδιο χάλι. Τώρα άλλος φέρνει και πετάει μπάζα, άλλος πετάει παπλώματα, άλλος πετάει ψυγεία, άλλος πετάει πλυντήρια. Αυτό γίνεται παντού, ειδικά εδώ. Εδώ και αν πάτε και στην Ηλιάδος είναι το ίδιο πρόβλημα. Από έπιπλα θέλετε, από καρέκλες θέλετε, από μπάζα θέλετε, από σκουπίδια. Γίνεται χαμός. Αυτό δεν νομίζω ότι μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι ο Δήμος να περνάει λίγο απλά περισσότερες φορές. Όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν είναι ωραίο. Πιστεύω ότι θα αλλάξει η κατάσταση με τη νέα Δημοτική Αρχή, όποια και αν είναι. Πιστεύω πως ναι. Ασυνείδητοι να αποθέτουν κάθε λογή σκουπίδια πέριξ των κάδων. Έπιπλα, στρώματα, είδη γίνης, διάφορες κατασκευές, ογκώδη αντικείμενα, μπάζα, ρούχα, παπούτσια, εξαρτήματα αυτοκινήτων, κλαδιά και όχι μόνο. Η αλήθεια είναι ότι είναι αποκαρδιωτικό να βλέπεις επί μια εβδομάδα να γεμίζουν οι κάδοι και ακόμη και τους κάδους της ανακύκλωσης να γεμίζουν με σκουπίδια και να είναι σπασμένοι, να μην τους περιποιείται κανένας. Θεωρώ πως ο Δήμος πρέπει να αναλάβει καλύτερη δράση και τώρα με τις δημοτικές εκλογές πιστεύω ότι θα πρέπει όλοι να έχουμε υπόψη μας το ποιον ψηφίζουμε. Γιατί θα πρέπει να είναι προτεραιότητα. Όχι σκουπίδια εκτός κάδων, γράφουν πολίτες σε χαρτόκουτες, προειδοποιώντας σχετικά τους πολίτες, και είναι ένα σημείο όπου μαζεύονται τροχτικά, όπως σημειώνουν. Και στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, οι αυτοσχέδιες κομματερές αποτελούν μεγάλη πληγή, με τους δημότες να ξεσπούν, κάνοντας λόγο για διαφορία από τη Δημοτική Αρχή. Σε μία απέραντη χωματερή έχει μετατραπεί η Ιρλανδική διάβαση εδώ στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Από ογκώδη αντικείμενα, μπάζα μέχρι κλαδιά. Σκουπιδότοπος. Περνάμε από εδώ συνέχεια, κάθε μέρα αυξάνονται. Οι αρμόδιοι κάνουν κάτι. Αρμόδιοι, καλημέρα σας. Το ποταμό να δεις, τα πάντα, χάλια. Τι κάνουν οι αρμόδιοι? Τίποτα. Οπότε, τι ψηφίζουμε τώρα? Δήμαρχο. Σωθήκαμε. Τι λέτε για αυτές τις εικόνες? Ξεφτύλα. Όντως. Πάντα σκουπίδια είναι ξεφτύλα. Πάντα πρέπει να προσέχουμε. Και πολλές μέρες, έτσι. Και πολλές μέρες, ναι. Τι να δούμε. Έχουμε και μικρά παιδιά. Τι να κάνουμε? Τι θέλετε να σας πω, δηλαδή? Οι αρμόδιοι κάνουν κάτι? Δεν έχω δει. Τόσα χρόνια που μένω, αυτά τα χάλια βλέπετε. Και πού να αρχίσουν και οι πλημμύρες? Πού να αρχίσουν και τα νερά? Εδώ θα δείτε. Απαράδεκτες εικόνες αρκετά σημεία του Ηρακλείου, ενώ μικρή χωματερή άρχισε να σχηματίζεται μια ανάσα από σχολικά συγκροτήματα.